Μάλιστα, αυτά είπε ο αδερφός του Στάθη Ψάλτη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κρατάει αποστάσεις από την Χριστίνα. Εγώ μένω στο ότι αυτό το κορίτσι τον αγάπησε πάρα πολύ. Δεν ήμασταν στο σπίτι τους να ξέρουμε αν υπήρχε καυγάς ή διάσταση, υπήρχε ένα τρίτο πρόσωπο. Αλλά Κώστα, και εσύ που πήγαινε, ερχόσουν και στο νοσοκομείο και έβλεπες τον μεγάλο ηθοποιό. Εγώ πάει 2-3 φορές. Όλες τις... Και ήξερα, ήταν η Χριστίνα 24 ώρες το 24. Κερί αναμένω δίπλα του. Τελευταία του, ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει μιλήσει. Και με μια στάση πολύ αξιοπρεπέστατη. Έτσι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι χθες από τη στιγμή που έσκασε η είδηση στην εκπομπή του Φίλιππου Καμπούρη, θέλαμε να το ψάξουμε το θέμα, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μιλήσαμε και με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της παράστασης όπου είναι η Χριστίνα, με μάνατζερ ηθοποιών, με τους ηθοποιούς που παίζουν μαζί της. Κανείς δεν έχει καταλάβει τίποτα για εγκυμοσύνη. Βέβαια, απ' την άλλη, μια εγκυμοσύνη δύο μηνών. Δεν φαίνεται, έτσι. Ακριβώς. Όπως και να έχει, πάντως, εμείς ευχόμαστε να είναι. Για σχέση έχουν καταλάβει. Τώρα δεν ρωτήσαμε. Ρωτήσαμε για εγκυμοσύνη. Τώρα αν έχουν σχέση. Εντάξει, τώρα η εγκυμοσύνη μπορεί και, όπως λες, να φανεί όταν φανεί. Ναι, τώρα ακούστηκε ότι έχει σχέση με έναν γιατρό. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ρε παιδιά, και να υπάρχει. Δεν δικαιούται αυτό το κορίτσι να ξαναφτιάξει τη ζωή. Είναι ένα μικρό κορίτσι. Εντάξει. Απ' την άλλη, υπάρχει ότι δεν έχουν περάσει καν ούτε 10 μήνες. Έτσι. Ναι, βάλε και τους μήνες όμως του νοσοκομείου και της αρρώστιας. Δηλαδή, να σου πω ότι. Αλλά από την άλλη. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό θέλω να πω. Από την άλλη, ο καθένας. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Συγγνώμη, από τη στιγμή που η Χριστίνα ήταν αξιοπρεπέστατη απέναντι σε όλους, απέναντι κυρίως στον Στάθη Ψάλτη και στην οικογένειά του, και δεν, νομίζω κανείς δεν έχει να πει κακή κουβέντα για τη Χριστίνα. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, και να σας πω και κάτι. Αν είναι δύο μηνών όντως έγκυος, βγαίνεις ρε παιδί μου να το πεις. Ξέρω εγώ, δηλαδή και. Εδώ δεν ξέρουμε για σχέση. Η εκπομπή που βγήκε και το ανακοίνωσε, θεωρώ ότι εντάξει, ηθικά ενδεχομένως να μην είναι και το πιο σωστό πράγμα. Εμένα ξέρεις, σου λέω, μου έκανε εντύπωση και η στάση του αδελφού. Δηλαδή, έχεις ένα κορίτσι που στάθηκε στον Στάθη Ψάλτη τόσο εντάξει. Να. Λαμπάδα και ρίχνει αναμένο δίπλα. Δεν υπάρχει άνθρωπο για να τα λέει αυτά που λέει. Λέτε να του την έδωσε. Εντάξει, αλλά Δημήτρη, έχουμε διάφορα. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί αυτοί οι δύο άνθρωποι, γιατί ήταν αρκετά χρόνια μαζί. Σωστό, σωστά. Πολλά και αγαπημένοι. Δεν είχε ακουστεί το παραμικρό. Δεν υπήρχε το παραμικρό ψεγάδι που να τους αφορά. Έτσι. Τώρα όμως, μετά το θάνατό του, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Έχεις απόλυτο δίκιο και θέλω πάνω σε αυτό που λέει ο Χρήστος να πω ότι όσες φορές εγώ έχει τύχει και τους έχω φιλοξενήσει στα αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπές, παιδιά, ήταν το ζευγαράκι που και στο διάλειμμα πιανόντουσαν χέρι-χέρι, πειραζόντουσαν. Δηλαδή, υπήρχε διάχυτο πάθος και έρωτας. Άρα, ο αδερφός του έχει πάθει κάτι, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Πίσω από εγώ, από την δική μου πλευρά που έχω να πω. Ο άνθρωπος είναι της οικογένειας, να μην ξέρει περισσότερα από εμάς. Μήπως εμείς ξέρουμε περισσότερα από τον αδερφό του ανθρώπου. Πολλές φορές η οικογένεια δεν είναι και οι πιο αντικειμενικοί άνθρωποι. Σωστό. Ενώ εμείς είμαστε οι αντικειμενικότατοι. Βλέπουμε ένα ζευγάρι 10 λεπτά μπροστά στα φώτα που εννοείται θα το παίξει ερωτευμένο και να μην είναι. Τι περίμενες εσύ δηλαδή, να έρθουν να κάτσουν στον καναπέ όταν τους φιλοξενούσαμε. Αλλά έχουμε φιλοξενήσει και άλλους που δεν λένε ούτε καλημέρα, βρε Δημήτρη μου, όταν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, δεν έχουμε φιλοξενήσει κανέναν που ήρθε να πει έχεις άλλον, αλλά τέλος πάντων τώρα επειδή είναι στα ματίνα, θα τα πούμε σπίτι μετά. Βέβαια μου θυμίζει η Μέρη, για να είμαστε ακριβοδίκοι, ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Στάθης προτιμούσε να δίνει μόνος του συνεντεύξεις, ενώ μέχρι πρώτη ως έδινε με τη Χριστίνα. Θα τον βγάλουμε τον αδερφό του ανθρώπου ότι δεν είναι στα καλά του. Καλά κι εσύ. Δεν είπαμε αυτό. Μπορεί να είναι στεναχωρημένος και επικραμμένος από την απώλεια. Δεν είπαμε ότι. Και είπαμε απλώς ότι ακούγονται πολλά τώρα. Γιατί όχι πριν, αυτό αναρωτηθήκαμε δυνατά. Τώρα, παιδιά, λοιπόν. Και τώρα τι έχει ακουστεί, δηλαδή. Ότι έχει μια σχέση και ότι ίσως. Ότι υπήρχε και καλά η σχέση και από τον Λίγα σου φαίνονται. Μετά από 10 μήνες. Εσένα λίγα σου φαίνονται όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Λίγα μου φαίνονται, ναι. Τα περνάς επιδερμικά. Ο αδερφός δεν τον νοιάζει αν έχει τώρα σχέση, φαντάζομαι. Αλλά ότι θεωρητικά πίστευε ότι υπήρχε και τότε σχέση και λέει ότι το είχε καταλάβει ο Στάθης Ψάλτης και γι' αυτό την απομάκρυνε. Αυτό είπε στην κάμερα. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι τώρα τόσο.